Ιερά Μονή Διονυσίου. Το μοναστήρι αυτό είναι χτισμένο σε ένα στενό και απόκρημνο βράχο 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου μεταξύ των μονών Γρηγορίου και Αγίου Παύλου. Σε πολλά έγγραφα αναφέρεται και με άλλα ονόματα όπως Νέα Πέτρα, Μονή του Μεγάλου Κομνηνού, του Κυρδιονυσίου και τιμάται στο Γενέσιο Τιμίου Προδρόμου 24 Ιουνίου. Η ίδρυση του μοναστηριού που χρονολογείται στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα 1370-1374 οφείλεται στον Όσιο Διονύσιο που καταγόταν από την Κορισό της Καστοριάς και ξεκίνησε το μεγάλο έργο με δικά του πενιχρά μέσα έχοντας στην αρχή τη συμπαράσταση μόνο των μαθητών του. Για την αποπεράτωσή του όμως βοήθησε ουσιαστικά ο τραπεζούντιος αυτοκράτορας Αλέξιος Τρίτος ο Κομνηνός, προσφέροντας τον Διονύσιο που τον επισκέφτηκε στην τραπεζούντα ως πρώτη δόση ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κατόπιν εγκρίνοντας μία ετήσια χορηγία για να μην σταματήσουν οι εργασίες της ανεγέρσεως. Στον αυτοκράτορα εξάλλου μεσολάβησε για τον ίδιο σκοπό και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Θεοδόσιος που ήταν αδελφός του παραπάνω Οσίου και άλλοτε ηγούμενος της Αγιορείτικης Μονής του Φιλοθέου. Ο Αλέξιος είπε από το ξεχωριστό αυτό ενδιαφέρον που έδειξε για τον νεοσύστατο μοναστήρι, δικαιολογημένα ζήτησε να ονομαστεί Μονή του Μεγάλου Κομνηνού. Τη βασιλική χορηγία του Αλεξίου επανέλαβαν κατόπιν οι άλλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, οι Παλαιολόγοι, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως 1453 ευεργέτησαν το μοναστήρι πολλοί ηγεμόνες της Μολδοβραχίας. Στους τελευταίους αυτούς οφείλεται η διεύρυνση και γενικά η σημερινή μορφή της Μονής Διονυσίου, γι' αυτό τοποθετούνται ανάμεσα στους κτήτορές της. Από όλους ξεχωρίζουν κυρίως ο Ράδουλος και ο διάδοχός του Νέαγκος Βασαράβας, που εκτός από τα άλλα έκτισε το 1520 τον πύργο και το υδραγωγείο. Ο Σαραβάς που εκτός από τα άλλα και ο πύργος του έχει ύψος 25 μέτρα. Στον τελευταίο όροφο που υπάρχει ένα κεραμοπλαστικό μονόγραμμα του προδρόμου. Το έτος 1535 το μοναστήρι κάηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του και σε λίγο ο ηγεμόνας της Μολδαβίας Ιωάννης Πέτρος ανοικοδόμησε με δικά του έξοδα την ανατολική πλευρά του από το μαγειρίο μέχρι την αποθήκη με τα κρασιά. Επίσης ο Αλέξανδρος μαζί με τη σύζυγό του Ροξάνδρα έχτισε από το θεμέλιό της την εξαόροφη πτέρυγα που βλέπει προς τη θάλασσα με τους πολλούς εξώστες και αγόρασε και απόδωσε στο μοναστήρι τα μετόχια του. Παράλληλα με τους παραπάνω ευεργέτες του μοναστηριού αναφέρονται και άλλοι όπως τα αδέλφια Λάζαρος και Μπόιος από την Πιάβιτσα της Χαλκιδικής που έχτισαν την προέκταση προς τον κήπο της επταόροφης πλευράς, τα αδέρφια Θωμάς και Μανουήλ από τις Σέρες που κατασκεύασαν τον Αρσανά και το μετόχι του Ορφανού στο Παγκαίο της Ανατολικής Μακεδονίας και τέλος αργότερα οι επίσκοποι Μακάριος Ηρακλίας και Ιερεμίας Βελιγραδίου 1797 και ο πρεσβευτής της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη Ιωάννης Φραγκόπουλος 1800 που κοινοβίασαν εδώ προτού πεθάνουν και διέθεσαν γι' αυτό τις μεγάλες περιουσίες τους. Το καθολικό του μοναστηριού υψώνεται στο μέσο περίπου της στενής αυλής αφιερωμένο στη μνήμη του Γενεσίου του Προδρόμου. Ανοικοδομήθηκε και τυπογραφήθηκε στα χρόνια 1537-1547 με έξοδα του Βοεβόδα Πέτρου, όπως μας δείχνει η σχετική επιγραφή πάνω από την είσοδο του κυρίως ναού. Πεντάτρουλος ή μολυβδοσκέπαστος εξωτερικά ο ναός, εμφανίζεται στο εξωτερικό του πολύ σκοτεινός εξαιτίας των πολλών κτηρίων που τον περιβάλλουν. Αρχιτεκτονικά ακολουθεί τον τύπο των άλλων αθωλικών καθολικών με μία ιδιομορφία στην ανατολική του πλευρά που σχηματίζονται τα τυπικάρια, δηλαδή δύο χώροι εσωτερικά κυκλικοί και εξωτερικά οκτάγωνικοί που στεγάζονται με τρούλους με ψηλό τύμπανο. Τους χώρους αυτούς έχουν μεταφέρει αντίστοιχα η πρόθεση και το διακονικό που βρίσκονται ως γνωστό από τη μία και την άλλη μεριά της κεντρικής κόγχης του ιερού βήματος.
Οι αξιόλογες τοιχογραφίες που έγιναν το 1546-47 από τον ζωγράφο Τζόρτζι, που θεωρείται ένας από τους κύριους εκπροσώπους της κριτικής σχολής. Αυτός μιμείται το Θεοφάνη, αλλά και διαφέρει κάπως την απόδοση της ψυχολογίας των ενδυμάτων, καθώς και τη μεγαλύτερη σχηματικότητα και ασκητική αυστηρότητα που χαρακτηρίζουν τις μορφές του, ενώ ως προς τη διάταξη των θεμάτων ακολουθεί το εικονογραφικό πρόγραμμα που παρατηρείται και στους άλλους ναούς. Το δεξιό κλήτο σώζονται οι ολόσωμες παραστάσεις του κτήτορα Πέτρου και των παιδιών του μαζί με τη σχετική επιγραφή. Ο Νάρθηκας που ενσωματώνεται στη δυτική πλευρά του μοναστηριού τοιχογραφήθηκε αργότερα από κάποιο Ρουμάνο ζωγράφο. Σπουδαίο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού 18ου αιώνα με εξαιρετικά πλούσιο διάκοσμο επιχρυσωμένο ολόκληρο με καθαρό χρυσάφι. Σε αυτό εκτός και μάλιστα οι πέντε της Μεγάλης Δεήσεως, έργο του κριτικού ζωγράφου Εφροσίνου 1542. Εκτός από τον κεντρικό ναό του στο μοναστήρι αριθμεί και άλλα παρεκκλήσια μέσα στον περίβολο και έξω από αυτόν. Το σπουδαιότερο είναι της Παναγίας του Ακαθίστου που βρίσκεται αριστερά της λυτής μέσα στο καθολικό με τοιχογραφίες του ζωγράφου Μακαρίου 1615 που δυστυχώς επιζωγραφήθησαν το 1890 από τον Μιχαήλ Κεσαρέα, όπως δείχνει υπογραφή στο υπέρθυρο. Μέσα στο παρεκκλήσι αυτό σώζεται αρχαιοτάτη εικόνα της Παναγίας πάνω σε κυρομαστίχα που είναι γνωστή ως εικόνα των χαιρετισμών της Θεοτόκου και σύμφωνα με την παράδοση είναι εκείνη που κρατούσε στα χέρια του ο Πατριάρχης Σέργιος, ο οποίος ή κάποιος άλλος επίσκοπος όταν περιερχόταν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης ενθαρρύνοντας στρατό και λαό κατά την πολιορκία της από τους Αβάρους και Σλάβους 626. Τα υπόλοιπα παρεκκλήσια μέσα της στο μοναστήρι είναι του Αγίου Νίφωνα, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γεωργίου 1609, των Αγίων Αναργύρων, των Αρχαγγέλων με τοιχογραφίες του τέλους του 16ου αιώνα από τους μοναχούς Δαλήλ και Μερκούριο, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 1608, Νάρθηκας 1615 και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 1782. Έξω από το μοναστήρι σε διάφορα καθίσματα και ησυχαστήρια είναι του Αγίου Ονουφρίου, της Παναγίας, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Δημητρίου, των 12 Αποστόλων και των Αγίων Πάντων με τοιχογραφίες του 1610 με τους παραπάνω αγιογράφους Δανιήλ και Μερκούριο. Στο ίδιο μοναστήρι πάγονται ακόμη 7 κελιά στις Καριές από τα οποία του Αγίου Στεφάνου χρησιμεύει για αντιπροσωπείο. Νότιο-δυτικά του Καθολικού ευρίσκεται ενσωματωμένη στη μία πτέρυγα του μοναστηριού η κοινή τράπεζα που αποδίδεται και αυτή στον Βοεβόδα Πέτρο. Η τοιχογραφία της με έντονη την επίδραση της κριτικής σχολής ιδιαίτερα στις παραστάσεις της νότιας πλευράς εκτελέστηκαν τους ζωγράφους Δανιήλ και Μερκούριο 1603. Παρίστανται ολόσωμοι Άγιοι και μαρτύρια Αγίων, η πτώση του οροσφόρου, η σύναξη των ασωμάτων, η σκάλα που φτάνει μέχρι τον ουρανό, σκηνές από τα θαύματα του Χριστού και η ζωή του προδρόμου από τον παράδεισο κλπ. Έξω από την τράπεζα, στον πρόδρομο όπου σχηματίζεται μια κανονική στοά υπάρχουν τοιχογραφίες σε καλή κατάσταση με πολύ εντυπωσιακές σκηνές από τον κύκλο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Στην είσοδο τέλος της τράπεζας σώζεται παλιά ξυλόγλυπτη πόρτα με παραστάσεις από διάφορα μυθικά ζώα. Κοντά στην τράπεζα υψώνεται το τριώροφο κοδονοστάσιο πάνω στο οποίο βρίσκεται το παλιό ρολόι του μοναστηριού. Η αυλή του σχεδόν ανύπαρκτη περιορίζεται μόνο σε τρεις μικρούς διαδρόμους. Για το λόγο αυτό λείπει από εδώ η φιάλη του αγιασμού. Στο πλούσιο θολοσκέπαστο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται πολλά και αξιόλογα κοιμήλια που ανήκουν σε διάφορες εποχές. Τα κυριότερα είναι μία πλάκα από ελεφαντοστό με ανάγλυφη παράσταση της Σταυρώσεως 10ου αιώνα, Σταυρός της Ελένης Παλαιολογίνας, ένας επιτάφιος του 16ου αιώνα, χρυσοκέντητα και άλλα πολλά διάφορα.
Σε μία ιδιαίτερη κρύπτη από το Ιερό Βήμα του Καθολικού σώζονται τα οστά του Αγίου Νίφωνα, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, μέσα σε αργυροεπίχρωση ναός Χιμηλιψανοθήκη, δώρο του Βοεβόδα Νεάγκου 1515. Σε ένα συρτάρι τέλος στον ίδιο αυτό χώρο είναι τοποθετημένες δύο λειψανοθήκες με 150 τεμάχια από Άγια Λείψανα και τίμιο ξύλο. Πλουσιοτάτη και πολύ καλά οργανωμένη είναι και η βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Στεγάζεται μέσα σε ωραία και ασφαλή αίθουσα πάνω στη νέα πτέρυγα που ανοικοδομήθηκε τελευταία και περιέχει 804 χειρόγραφα, περγαμινά, βομβίκινα και χάρτινα από 27 περγαμινά ηλιτάρια. Τα περισσότερα από αυτά περιέχουν θεολογικά και εκκλησιαστικά λειτουργικά έργα, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι εικονογραφημένα με πολλές ενδιαφέρουσες μικρογραφίες και πλούσια επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Ξεχωρίζουν σε αριθμό 2, 13, 14, 61, 65, 587, 588, κυρίως το χειρόγραφο 588, Ευαγγελιστάριο του 11ου αιώνα που θεωρείται από τα καλύτερα στο είδος του, κοσμείται με 80 περίπου μικρογραφίες που σώζονται όλες σε άριστη κατάσταση. Επίσης εικονογραφημένο είναι το χειρόγραφο 33, τετραευάγγελο του 13ου αιώνα. Από τις μικρογραφίες του διατηρείται ένα σπάνιο ξυλόγλυπτο κάλυμα στο εξώφυλλό του με πλήθος από παραστάσεις από πολύ λεπτή τέχνη. Εκτός από το τμήμα των χειρογράφων, η βιβλιοθήκη διαθέτει και πολλά έντυπα βιβλία, πάνω από 5.000, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πολύτιμα αρχέτυπα και παλαιότυπα, καθώς και σπάνιες εκδόσεις Αγίας Γραφής, κλασικών και εκκλησιαστικών συγγραφέων και διάφορα λεξικά του 16ου αιώνα. Το άγνωστο μοναστήρι του Διονυσίου, στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους, Αγριοπό Μοναστήρι 1394, κατέχει τη 19η θέση στη σειρά ανάμεσα στα 25 τότε μοναστήρια. Από το έτος όμως 1574 και σήμερα ανέβηκε στην 5η θέση και έτσι δικαιούται και αυτό την πρωτοεπιστασία στην Ιερά Κοινότητα κάθε 5ο χρόνο. Το 16ο αιώνα οι οικονομικοί λόγοι το έκαναν ιδιόρυθμο μέχρι το 1616, καθώς και στα μέσα του 18ου αιώνα. Τελικά επεκράτησε οριστικά πια από το 1805 το κοινοβιακό σύστημα ζωής, για το οποίο εκδόθηκε και σχετικό συγκύλιο για τον Πατριάρχη Καλίνικο V. Τη στιγμή αυτή αριθμεί 40 περίπου συνολικά μοναχούς μέσα και έξω από το μοναστήρι. Oh,
Όκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διός προς ετάγιν βοώσι, χαίρεοι και χαριτωμένοι. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον. Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα είπα κοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να'ναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείται, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία.